Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Το σημερινό βίντεο είναι ένα βίντεο που η αλήθεια είναι πως το είχα υποσχεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα το κάνω, αλλά δεν προέκυπτε για να το κάνω, γιατί δεν είχα βρει ακόμα τον κατάλληλο τρόπο που να με ευχαριστεί εμένα. Και βέβαια από τον τίτλο έχετε καταλάβει γιατί ακριβώς πρόκειται. Το σημερινό βίντεο είναι ένα βίντεο tutorial για τα λεπτά φρύδια, και όχι μόνο για τα λεπτά φρύδια, αλλά και για τα αραιά φρύδια, για τα φρύδια που νομίζουμε ότι δεν έχουν σχήμα, αλλά τελικά έχουν. Τέλος πάντων, είναι ο τρόπος που έχω ανακαλύψει τον τελευταίο καιρό, πιστέψτε με, αφού έχω παρακολουθήσει... Νομίζω ότι όσα βίντεο υπάρχουν στο YouTube για λεπτά φρύδια, μου βγάζουν το σημάδι ότι τα έχω παρακολουθήσει ξανά και ξανά, μέχρι που κάποια στιγμή ανακάλυψα ένα βίντεο μιας κοπέλας, το οποίο δεν είχε πολλά views, γι' αυτό και δεν μου το είχε βγάλει από τα πρώτα, το οποίο όμως ήταν πραγματικά το ιδανικό βίντεο. Ξεσήκωσα λοιπόν τεχνικές και αφού το δοκίμασα αρκετές φορές, δηλαδή κάνω τα φρύδια μου έτσι πάνω από ένα μήνα, κατέληξα ότι αυτός ο τρόπος μου αρέσει και αποφάσισα να τον μοιραστώ και μαζί σας. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω για τα φρύδια είναι ότι είναι πολύ πολύ σημαντικά, γιατί στην ουσία είναι αυτά που δίνουν σχήμα και περιγράφουν το πρόσωπο. Είναι τα παράθυρα των ματιών μας, δηλαδή. Όχι. Δεν θυμάμαι τι λένε για τα φρύδια. Τέλος πάντων, τα φρύδια περιγράφουν τα μάτια και το βλέμμα και είναι πολύ πολύ σημαντικό να είναι σωστά φτιαγμένα. 9 στις 10 φορές ο καλός θεούλης μας δίνει τα ιδανικά φρύδια για το πρόσωπό μας, αλλά επίσης 9 στις 10 φορές εμείς βάζουμε το χεράκι μας και χαλάμε αυτό που μας έχει δοθεί από τη φύση. Εγώ λοιπόν έβγαλα τα φρύδια μου σε πολύ πολύ μικρή ηλικία. Εάν μπορούσα μόνο να βρω φωτογραφίες να σας δείξω, ήμουν αλήθωρη. Τα είχα βγάλει τόσο πολύ που φαινόμουν σαν να ήμουν αλήθωρη, ενώ δεν ήμουν. Μετά προσπάθησα να τα αφήσω να μεγαλώσουν, μετά δεν ήξερα πώς να τα περιποιηθώ, μετά εκεί που το βρίσκα το σχήμα, εκεί το έχανα. Τέλος πάντων, και προσπάθεια στην προσπάθεια, κατέληξα να απομείνω με 10 τρίχες το κάθε φρύδι. Και με ρωτάτε πολλές γιατί δεν τα αφήνω να μεγαλώσουν. Γιατί αν τα αφήσω να μεγαλώσουν, απλά γίνονται σαν σκόρπια διαδήλωση, η οποία μετά όταν ξεκινάω να τα γεμίζω και τα λοιπά, δείχνει χάλια. Τέλος πάντων, σε καθημερινή βάση τα φρύδια μου είναι απαράδεκτα όταν δεν έχω βαφτεί. Όταν όμως τα τονίζω, νομίζω το αποτέλεσμα είναι normal, σχετικά καλό. Αυτό έχω, αυτό ξέρω, με αυτό δουλεύω. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή εγώ έχω πολύ πολύ λεπτά φρύδια, πάντα προτιμώ τα πολύ λεπτά μολύβια φρυδιών. Το συγκεκριμένο που κρατάω εδώ, σας το έχω δείξει και σε ένα βίντεο haul, είναι από την εταιρεία Estée Lauder και είναι το προηγούμενο μολύβι που είχα και είναι το Black Brown. Τελείωσε. Θα πω ότι είναι ένα καλό μολύβι, αλλά όχι το καλύτερο που έχω χρησιμοποιήσει. Πριν από αυτό είχα χρησιμοποιήσει ή της L'Oréal ή της Maybelline. Μία από τις δύο εταιρείες βγάζει ένα πολύ λεπτό μολύβι. Πριν από αυτά είχα ένα που το έχω ακόμα εδώ. Είναι το eyeliner για τα φρύδια από την εταιρεία Flormar, το οποίο δεν είναι κακό. Είναι καλό. Και εννοείται πριν από αυτό αγόραζα και ξαναγόραζα και ξαναγόραζα τα μολύβια της MAC. Παλιά όμως είχα χρησιμοποιήσει αυτό που αγόρασα και τώρα και είναι από την Anastasia Beverly Hills το λεπτό μολυβάκι από τη σειρά Browies, το οποίο είναι πραγματικά και το αγαπημένο μου. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς, μάλλον ξέρω γιατί ακριβώς. Γιατί δεν είναι ούτε πολύ κερινό, ούτε πολύ πουδρένιο. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι όσο πρέπει κερί και όσο πρέπει πουδρέ τελείωμα. Έχει απίστευτη διάρκεια. Δίνει για μένα το πιο φυσικό αποτέλεσμα. Και λέω το πιο φυσικό αποτέλεσμα γιατί ήμουνα σε ένα μαγαζί με μια φίλη μου που επίσης ζωγραφίζει τα φρύδια της και η πολίτρια που επίσης φαινόταν στα μάτια μου ότι ζωγράφιζε τα δικά της φρύδια, τη ρώτησε τι μολύβι χρησιμοποιεί στα φρύδια της και πιάσαν τη συζήτηση μεταξύ τους και εκείνη την ώρα η φίλη μου της λέει βέβαια μπορείς να ρωτήσεις και την κοπέλα που είναι, ασχολείται τέλος πάντων τι μολύβι να προτιμήσεις, είναι λέει, αλλά η κοπέλα δεν βάφει τα φρύδια της και της λέω
Τα βάφω. Αυτό που βλέπεις είναι βαμμένο. Το γεγονός όμως ότι δεν το κατάλαβε, μου έδωσε λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση ότι αυτή τη φορά κάτι κάνω σωστά στα φρύδια μου. Λοιπόν, το μολυβάκι είναι τόσο λεπτούλι και αυτό. Είναι από τη σειρά, όπως είπαμε, Browies, γιατί έχει και πιο χοντρά μολυβάκια. Και νομίζω ότι το χρώμα μου είναι το Dark Brown. Η τιμή του, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 20 ευρώ. 19 κάτι 20 ευρώ χωρίς έκπτωση. Αυτή είναι η τιμή. Και σε αυτό το βίντεο που ακολουθεί σας δείχνω πώς ακριβώς κάνω τα φρύδια μου χρησιμοποιώντας αυτό το μολύβι αρχικά και στη συνέχεια χρησιμοποιώ αυτή εδώ την παλέτα που μπορεί να την έχω να πω και 3 χρόνια non-stop χρήση, δεν τελειώνει, έχει τελειώσει το πιο ανοιχτό χρωματάκι που το χρησιμοποιούσα όταν είχα τα μαλλιά μου πιο ανοιχτά. Και έχω σκάψει το πιο σκούρο χρώμα, είναι και πιο πηχτό και τελειώνει πολύ πολύ αργά. Και εννοείται ένα κοφτό πινέλο που είναι απαραίτητο για να γεμίζουμε τα φρύδια. Το συγκεκριμένο είναι από την Criolan, είναι το K7. Δεν είναι ούτε πολύ λεπτό, ούτε πολύ φαρδί και αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ότι έχει πολύ πολύ κοντά τριχάκια, οπότε σου δίνει καλύτερο έλεγχο. Αυτά τα δύο προϊόντα λοιπόν χρησιμοποιώ στην ουσία. Επίσης να σας πω ότι αυτή η παλετίτσα είναι και αυτή από την Αναστάσια Beverly Hills και είναι το Brow Powder Duo, το οποίο νομίζω έχει σβηστεί, έλεγε... Α, όχι, δεν έχει σβηστεί, Brunette Dark Brown. Αυτά είναι τα δικά μου χρώματα. Βέβαια εννοείται ότι για γέμισμα το φρυδιό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια σκιά σας αρέσει και σας εξυπηρετεί. Αυτά είχα να σας πω. Αυτά είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Πάμε στο κλιπάκι για να δείτε πώς ακριβώς γεμίζω τα φρυδιά μου. Και είστε πολύ κοντά, για την ακρίβεια είστε τόσο κοντά που μπορεί να είναι τρομακτικό. Αλλά... καταρχάς θέλω να σας πω ότι ξεκινάω έχοντας τελειώσει με τη βάση στο πρόσωπό μου. Έχω βάλει δηλαδή το make-up, τα concealer, έχω σταθεροποιήσει τα πάντα με πούδρα, δεν έχω κάνει contouring ή ρούζι ή οτιδήποτε άλλο. Και τότε σε αυτή τη φάση φτιάχνω τα φρύδια μου. Δεν το κάνω ούτε πριν απλώσω το make-up, ούτε αφού τελειώσω το μακιγιάζ των ματιών. Το κάνω πριν ξεκινήσει το μακιγιάζ των ματιών. Και αυτό γιατί το φρύδι, ό,τι φρύδι και αν έχετε, υπάρχει ένα σημείο που είναι το ψηλότερο του σημείο. Για μένα είναι αυτό εδώ. Ακόμα και στρογγυλά τελείως να είναι τα φρύδια σας, κάπου υπάρχει το υψηλότερο σημείο. Αυτό είναι συνήθως τα 3 τέταρτα του ματιού και αυτό στην ουσία είναι οδηγός για τη σκιά. Οπότε για μένα πάντα αυτή είναι η φάση στην οποία ξεκινάω να κάνω τα φρύδια μου όταν έχω τελειώσει με τη βάση στο πρόσωπό μου και πριν ξεκινήσω το μακιγιάζ των ματιών. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι και εγώ θα βλέπω τι κάνω και εσείς θα βλέπετε τι κάνω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω χτενίζοντας τα φρύδια. Θα μου πείτε σιγά την ποσότητα που πρέπει και να τη χτενίσεις κιόλας. Κι όμως παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί ακόμα και αν δεν φαίνονται στην κάμερα, που είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή η κάμερα μου είναι σε full zoom, όμως υπάρχουν τριχάκια που εσείς δεν μπορείτε να τα δείτε, αλλά αυτά υπάρχουν. Εγώ στην ουσία δεν ζωγραφίζω τα φρύδια μου εκεί που δεν υπάρχουν. Δουλεύω με τα μικρά τριχάκια που ενώ δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, υπάρχουν. Λοιπόν, και θα πάρω το μολύβι μου και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να υπογραμμίσω τα φρύδια μου. Κρατάω το χέρι μου σε ένα σταθερό σημείο, τον αγκώνα μου, και ξεκινάω να υπογραμμίσω τα φρύδια μου. Και ακολουθώ το φυσικό τους σχήμα. Και το φτάνω περίπου μέχρι τα 3 τέταρτα. Τώρα από την πάνω πλευρά των φρυδιών μου, τα τριχάκια, κοιτάζω πάντα τη φορά τους. Τα τριχάκια έχουν φορά
προς τα κάτω. Οπότε θα ξεκινήσω εκεί ακριβώς και θα ξεκινήσω να γεμίζω αυτό το κομμάτι. Με απαλές και κοφτές κινήσεις. Και στη συνέχεια θα το κατεβάσω προς τα κάτω. Ακολουθώντας πάντα τη φυσική πορεία που, τη φυσική φορά, συγγνώμη, που φυτρώνουν οι τρίχες στα φρύδια μου. Λοιπόν, και στην ουσία με το μολύβι προς το παρόν σταματάω εδώ, μπορεί να επανέλθω πάλι σε λιγάκι. Και τώρα παίρνω τη σκιά μου στην ουσία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια σκιά θεωρείτε ότι είναι αυτή που ταιριάζει τέλεια με τα φρύδια σας. Παίρνω το κοφτό μου, το πινελάκι, το συγκεκριμένο είναι της Criolan, το K7, σε περίπτωση. Θέλω να δείτε ότι αυτό μόλις συνέβη. Πρέπει να το κολλήσω. Εννοείται ότι αυτό θα συνέβαινε την ημέρα που θα γύριζα το βίντεο για τα φρύδια. Λοιπόν, και θα πάρω την πιο σκουρόχρωμη σκιά που είναι μέσα σε αυτή την παλέτα για τα φρύδια. Και θα ξεκινήσω ούτε από την αρχή, ούτε από το τέλος. Θα ξεκινήσω περίπου από τη μέση των φρυδιών μου και πάλι θα προσπαθήσω να ακολουθήσω τη φυσική πορεία που, τη φυσική φορά που φυτρώνουν, δεν ξέρω γιατί λέω πορεία, τη φυσική φορά που φυτρώνουν οι τρίχες μου. Θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν το βλέπετε, ότι δεν κάνω τίποτα στα σημεία που δεν έχω τρίχες έτσι κι αλλιώς. Στο τέλος, θα μπονάρω στο σημείο που πέρασα το μολύβι και όταν έρχομαι στο μπροστινό κομμάτι, απλά σηκώνω το πινέλο μου και αυτό είναι. Στην ουσία δεν έχω βγει καθόλου από εκεί που δεν έχω τρίχες, εκτός από το κομμάτι της σουρίτσας που δεν φυτρώνει σχεδόν τίποτα από την πάνω μεριά. Δεν έχω σχεδιάσει τίποτα πιο πάνω, πιο κάτω από τα φρύδια μου. Έχω ακολουθήσει τη φυσική φορά και τη φυσική πορεία των φρυδιών και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πάω να τελειώσω και το άλλο μου φρύδι για να δω αν θα χρειαστεί να δουλέψω με διαφορές και αν θα χρειαστεί να δουλέψω με διαφορές που μπορεί να έχουν τα δύο φρύδια μεταξύ τους, θα σας το δείξω πώς μπορείτε να τα διορθώσετε. Λοιπόν, και αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν έχω τελειώσει και με τα δύο μου φρύδια και το επόμενο που κάνω, αυτή τη στιγμή τον καθρέφτη μου τον έχω στη μεγέθυνση, αλλά δεν έχω κολλήσει το πρόσωπό μου πάνω στον καθρέφτη, είμαι σε απόσταση καλή, ας πούμε. Μετά λοιπόν γυρίζω τον καθρέφτη μου στο φυσιολογικό, χωρίς να είναι μεγενθητικός και τσεκάρω αν τα φρύδια μου είναι ίδια. Αυτή τη στιγμή βέβαια πολύ πιο εύκολο μπορώ να το τσεκάρω στο viewfinder της κάμερας. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δύο φρύδια δεν είναι ποτέ ίδια. Ποτέ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να προσπαθήσω εγώ είναι να δείχνουν όσο πιο όμοια γίνεται. Οπότε ξεκινάω να δουλεύω με ελάχιστες διαφορές. Η μία, ας πούμε, είναι εδώ, θέλει λίγο γέμισμα παραπάνω. Και αυτό που με ενδιαφέρει δηλαδή πιο πολύ είναι τα φρύδια να είναι ίδια σε αυτό εδώ το σημείο, αλλά και στο σημείο που είναι το υψηλότερο του σημείο και αυτό το φρύδι είναι λίγο πιο χαμηλά. Οπότε θα πάρω λίγο το από τη σκιά μου, δεν θέλω από το μολύβι γιατί θέλω να είναι πιο απλό το αποτέλεσμα και απλά θα το ανασηκώσω. Και τώρα είναι σχεδόν ίδια. Όλο αυτό εννοείται βέβαια ότι είναι η δική μου τρέλα. Αν τα άφηνα όπως το σχεδίασα το καθένα,
ή το γέμισε το καθένα, όπως θέλετε πείτε το. Μόνο εγώ θα έβλεπα τη διαφορά. Και στο τέλος παίρνω πάλι το χτενάκι των φρυδιών και το περνάω απαλά από μέσα για να φύγουν τυχόν υπολείμματα από τη σκιά μου και να φαίνεται όσο πιο φυσικό γίνεται. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Τώρα νομίζω σε αυτή τη λήψη που κάνει η κάμερα βλέπετε και τα φρύδια μου από απόσταση. Αυτά τα φρύδια θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι να ξεβαφτώ και για να ξεβαφτώ θα πρέπει να το περάσω, να ξεβαφτεί μάλλον θα πρέπει να το περάσω 2 φορές για να μου δώσει το να τα ξεβάψει τελείως. Ναι. Αλήθεια σας το λέω, είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτή τη μέθοδο που χρησιμοποιώ, γι' αυτό και τη μοιράστηκα μαζί σας μετά από πολύ πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι να έχω ξανακάνει. Νομίζω έχω κάνει άλλο ένα, αλλά είμαι τουλάχιστον 3 χρόνια πίσω. Λοιπόν, αυτά ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε μου από κάτω στα σχόλια ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα για τα φρύδια. Πάντα με ενδιαφέρει να ξέρω τι προϊόντα χρησιμοποιείτε, να ξέρετε ότι πάντα κάνετε τις καλύτερες προτάσεις. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Έχω να σας πω. Να με ακολουθείτε σε Instagram και Facebook. Τα links είναι από κάτω στο κουτί περιγραφής. Πάντα βρίσκονται εκεί. Σας στέλνω πολλά πολλά φιλιά. Πολύ 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 αγάπη. Και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.